σε ένα από τα πλέον κεντρικά και νευραλγικά σημεία του Ηρακλείου, για να δούμε, Γιώτα, τι γίνεται με την κυκλοφορία στους δρόμους. Καλησπέρα Κατερίνα. Μιλάμε για ένα από τα πιο πολυσύχνα στα σημεία της πόλης, εδώ που καθημερινά και πόσο μάλλον Παρασκευή βράδυ έχει πολύ κόσμο. Ωστόσο σήμερα τα δεδομένα έχουν αλλάξει, καθώς όσο περνάει η ώρα παρατηρούμε και να δούμε και όλα εικόνα με τη βοήθεια του εικονολήτη μας του Κώστα του Βλαντάκη, όσο περνάει η ώρα βλέπουμε ότι ο κόσμος φεύγει από το κέντρο του Ηρακλείου και επιστρέφει στα σπίτια του, κάτι που μας επιβεβαίωσαν οι άνθρωποι μιλώντας μαζί τους την τελευταία μία ώρα που βρισκόμαστε εδώ για να καταγράψουμε το ρεπορτάζ. Όλοι αναφέρουν πως τηρούν τα μέτρα που έχει εκδώσει το Υπουργείο Υγείας, δηλαδή προφροντίζουν να μένουν περισσότερο στο σπίτι τους και να βγαίνουν μόνο για τις υποχρεώσεις τους. Είναι γεγονός πάντως πως στα πιο κεντρικά σημεία, στους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπως είναι η Καλοκαιρινού, τα Λιοντάρια, η Πλατεία Ελευθερίας, η Δεδάλου, κυκλοφορούν κυρίως άνθρωποι νεότερης ηλικίας. Οι μεγαλύτεροι φροντίζουν να παραμένουν σπίτι τους και όπως ακριβώς σου μετέφερα και νωρίτερα Κατερίνα, κατεβαίνουν μόνο για τις υποχρεώσεις τους. Λοιπόν, να πούμε Γιώτα, ότι εσύ όση ώρα μας περιγράφεις τι ακριβώς είδες και νωρίτερα σήμερα στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, εμείς βλέπουμε στους δέκτες μας εικόνες και από το κέντρο και νωρίτερα από την πλατεία των Λιονταριών, αν μπορώ να δω σωστά, λαμβάνουμε εικόνα και από Χανιά. Σίγουρα η κίνηση είναι εξαιρετικά περιορισμένη και αυτό είναι το σωστό να γίνεται. Και σίγουρα αν αναλογιστούμε τις εικόνες που καταγράφαμε πριν από αρκετό διάστημα, οι διαφορές είναι μεγάλες. Ακριβώς Κατερίνα, οι διαφορές φαίνονται και μιλάμε για Παρασκευή βράδυ, για μία ημέρα που οι άνθρωποι συνήθιζαν να βγαίνουν έξω τόσο για τον καφέ τους όσο και για το ποτό τους αργότερα. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει και μάλιστα μετά τις σχετικές ανακοινώσεις του κυρίου Τσιόδρα, του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος ανέφερε πως κλείνουν και τα καφέ και τα μπαρ. Πλέον έχουν αρχίσει, Κατερίνα, τα μαγαζιά να μαζεύουν τα τραπεζοκαθίσματά τους, κάτι που παρατηρήσαμε ερχόμενοι προς το κέντρο του Ηρακλείου, τηρώντας έτσι τα όσα αναφέρουν τα μέτρα του Υπουργείου Υγείας, τηρώντας τα μέτρα υγιεινής και μάλιστα να σε ενημερώσω ότι οι άνθρωποι, πολλοί είναι εκείνοι οι πολίτες, οι Ηρακλειώτες, που φορούν μάσκες, ενώ πολλοί ακόμη ανοίγουν την τσάντα τους καθώς προχωρούν στον δρόμο για να βγάλουν το αντισηπτικό και να το χρησιμοποιήσουν στα χέρια τους. Προσπαθούν οι Ηρακλειώτες, προσπαθούν οι πολίτες να προφυλαχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και αυτό φαίνεται και από την μειωμένη κίνηση αλλά και από το πώς κινούνται στο δρόμο, Κατερίνα. Πάντως και οι πιστοί, για να πάμε λίγο στο κομμάτι που αφορά την εκκλησία, εμφανίζονται λίγο πιο συγκρατημένοι με την έννοια ότι δεν σπέβδουν μαζικά. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα μεταδώσαμε τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και φαίνηκε ότι οι άνθρωποι, οι πιστοί που έφτασαν στον Ιερό Ναό δεν ήταν πολλοί, ήταν περιορισμένοι και πήγαν ελάχιστοι για να προσκυνήσουν. Ωστόσο, δεν συγχρονίστηκαν, δεν υπήρχε έτσι συχνή έλευση των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία, τηρώντας όπως φαίνεται και εκείνη τα μέτρα για την δημόσια υγεία, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του νέου αυτού ιού, του κορονοϊού, που μας έχει ταλαιπωρήσει. Και προσπαθούμε να πάρουμε όσο δυνατόν περισσότερα μέτρα. Πολλοί είναι εκείνοι που μένουν στο σπίτι τους και μπορεί να παρακολούθησαν και μέσα από την τηλεόραση τους χαιρετισμούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώτα.